Ναι, πράγματι είναι η επέτειος ενός από τα πιο στιγερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έκανε η σύμμαχή σας, κύριε Βίτσα, που έχετε στρατηγική συμμαχία τώρα, και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του Κινάλ και όλων των υπόλοιπων. Σκοτώσαν 300.000 ανθρώπους, ενώ η Ιαπωνία ήταν έτοιμη να παραδοθεί. Γιατί το έκαναν? Το απάντησαν μετά τον πόλεμο. Για να καθορίσουν το παζάρι, θα το πω έτσι, το ποιος είναι πιο δυνατός απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες μετά τον πόλεμο. Το παραδέχτηκαν κοινικά. Άλλαξαν, οι ίδιοι είναι. Αυτούς έχετε στρατηγικούς συμμάχους και χωρίς ίχνος, θα έλεγα, ντροπής, λέτε ότι θα υπερασπίσουν τα συμφέροντα της χώρας. Αυτοί που δεν δίστασαν να σκοτώσουν δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ρίχνοντας τα πιο απογορευμένα όπλα και πρόσφατα και στη Ιουγκοσλαβία. Αυτούς έχετε. Και το καλύτερο μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι ότι ο λαός πρέπει να παλέψει να ανατρέψει την υπεριαλιστική βαρβαρότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομοσχέδιο, καταρχήν θέλω να κάνω μια διαδικαστική παρατήρηση. Αυτό το στυλάκι που έχει καθιερωθεί από όλες τις κυβερνήσεις να συζητιούνται όλα μαζί και επί της αρχής και επί των άρθρων σε δύο μέρες και σε σύντομη διαδικασία είναι απαράδεκτο. Ο ένας καταγγέλλατε το ΣΥΡΙΖΑ τότε, πριν σας κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα αρχίζουμε και επανερχόμαστε πάλι στο ίδιο βιολί. Και δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση αν δεν γίνει και επί των άρθρων και μία μέρα περισσότερο, με την έννοια ότι μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερο. Τέλος πάντων, ο εισηγητής μας, ο Μανώλης Σιτιχάκης, τοποθετήθηκε, μίλησε ο Γιώργος Μαρίνος. Μερικά γενικότερα θέματα θέλω να θέσω. Πρώτο θέμα. Αυτό που έχει σημασία για το λαό και για αυτούς που μας βλέπουν ή και που θα μας δουν, είναι να αντιληφθεί και να κρίνει βέβαια τι κρύβεται πίσω από αυτές τις μεγάλες και πομπόδεις διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, των άλλων παλιότερα. Περί αποτελεσματικού κράτους, σύγχρονου, σύγχρονης κεντρικής διοίκησης, επιτελικού και μάλιστα φιλικού προς το πολίτη που θα υπηρετεί τον πολίτη. Όλα αυτά τα βαρύγδουπα. Εμείς βάζουμε το ερώτημα λοιπόν. Με αυτές τις εξαγγελίες που κάνατε και που κάναν κι άλλοι προηγούμενα, τι ακριβώς θα ωφεληθεί ο λαός? Θα επιστρέψουν οι μισθοί και οι συντάξεις στα προ-κρίσης επίπεδα? Όχι. Κατηγορηματικό από όλες τις πλευρές. Θα αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις ζούγκλας και γαλέρας? Αυτή η κόλαση που υπάρχει με τα δύο ώρα, τα τρία ώρα, τις υπερορίες, τον άλλον τον έκαψαν. Έγινε καταγγελία από το εργατικό κέντρο της Κέρκυρας. Θα σταματήσουν να σκοτώνονται, να δολοφονούνται εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς από έλλειψη προστατευτικών μέτρων? Θα υπάρξει μόνιμη και σταθερή εργασία ή περιπλάνηση, όπως όλοι έχετε συμφωνήσει? Θα αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, οι κοινωνικές δαπάνες όπως ονομάζονται? Θα αλλάξει αυτό το κράτος το αποτελεσματικό, το φορολογικό σύστημα που συντρίβει τα λαϊκά στρώματα με άμεσους και έμεσους φόρους? Σε τελευταία ανάλυση, αυτό το κράτος θα καταργήσει το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τα μνημόνια ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, που έκαναν κόλαση την ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων? Τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά. Η απάντηση είναι απλή και εύκολη. Οι θεσμικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο έχουν ακριβώς τον αντίθετο στόχο. Να κάνουν πιο αποτελεσματικό το κράτος για την απαρέγκλητη εφαρμογή, όπως είπα την προηγούμενη φορά, κεφαλή δεξιά και βήμα χήνας όλης αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που θεσμοθετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις και που είχαν και έχουν στόχο να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου. Όπως ακριβώς θυσιάσατε, σφαγιάσατε τα λαϊκά συμφέροντα όλοι σας κατά τη διάρκεια της κρίσης και πλήρωσε ο εργαζόμενος στην κρίση και όχι οι έχοντες και οι κατέχοντες, έτσι τώρα λοιπόν με αυτές τις αλλαγές, με τις συνταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, μην μου πείτε ότι είναι ιδρύματα κοινοφελή, προστατεύουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων παγκόσμια και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Με αυτές τις συνταγές θα θέλετε να διαμορφώσετε, να πάτε παραπέρα δηλαδή, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενοι, μια κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, ένα κράτος πιο υπηρέτη
θα το πω έτσι, πιο ανθεκτικό στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων για την εξασφάλιση του νέου αφήγηματος, της ανάκαμψης των κερδών αυτών που κατέχουν τον πλούτο στη χώρα. Και τα κέρδη αυξάνονται από τη ληστρική εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, και αυτό έχει ξεκινήσει από παλιότερα και έχουν γίνει συζητήσεις από παλιότερα, θέλετε να διαμορφώσετε ένα σκληρό πυρήνα ανώτερων κρατικών υπαλλήλων που θα διασφαλίζει και θα εξασφαλίζει, όπως γίνεται και σε άλλες αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, τη συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυρία. Από την εναλλαγή δηλαδή κομμάτων στην κυβερνητική εξουσία, που υπηρετούν βέβαια το σύστημα και που έχετε υπογράψει όλοι, και ας αφήσουν τώρα την αντιπολίτευση, συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις δεσμεύσεις των τριών μνημονίων, έχουν τις υπογραφές όλων εδώ των κομμάτων αυτών, και φυσικά έχετε συμφωνήσει και έχετε και ευαγγέλιο τον αυστηρό έλεγχο για την εφαρμογή από την Κομισιόν, και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Όμως επιδιώκεται για κάτι περισσότερο. Αυτός ο πυρήνας των στελεχών όχι απλά να είναι ικανός στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής, αλλά να μην επηρεάζεται από τη λαϊκή πίεση, να την πιστεύει, να την έχει ενσωματωμένη, να μην λογαριάζει τίποτα, πολιτικούς γιάπηδες δηλαδή, θέλετε να φτιάξετε, και το λέω έτσι. Και ας αφήσουμε τώρα εδώ τα παραμύθια περί κομματικοποίησης και πολιτικοποίησης. Όταν εννοούν, άκουσα κάποιον υπουργό, τυχαία, λέει, εμείς δεν θέλουμε κομματικοποίηση, θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι. Πολιτικοποιημένοι τι ακριβώς εννοείται? Να πιστεύουν σε αυτό το βάρβαρο σύστημα και να έχουν ικανότητες να μπορούν να εφαρμόζουν την πολιτική που συντρίβει τους εργαζόμενους συνολικά και να μην επηρεάζονται ούτε να πιέζονται. Και με τέτοια κριτήρια επιλογής, ανεξάρτητα από το τι τοποθέτηση μπορεί να έχουν πολιτική, θα προσπαθήσουν με την ονομαζόμενη αξιολόγηση κλπ. Να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό, και φυσικά είναι δυνατόν. Και θα πάρουμε και από την αγορά ιδιώτες. Άλλωστε, σε αυτό συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας. Αρκεί, λέει, να μην είναι άμεσα διαπλακόμενοι. Ο δε ισχυρισμός ότι το κράτος θα είναι φιλικό για τον πολίτη, θα υπηρετεί τον πολίτη, δεν αντέχει ούτε στην κριτική μαθητή του δημοτικού. Τι είναι το κράτος, αλήθεια? Να συμφωνήσουμε. Αταξικό? Δεν είναι η οργανωμένη ταξική κυριαρχία, η οργανωμένη κυριαρχία μιας τάξης? Είναι. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει διαφορετικά. Δεν υπάρχουν τάξεις στην κοινωνία? Υπάρχουν τάξεις. Άρα λοιπόν είναι του πολίτη το κράτος? Αυτά που λέτε και ανεξάρτητο. Πολίτης είναι και ο βιομήχανος, πολίτης είναι και ο εργάτης. Το θέμα είναι ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό το κράτος. Πολίτης είναι και ο εφοπλιστής, πολίτης είναι και ο ναυτεργάτης. Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί? Ο ένας δουλεύει μέχρι τον τάφο, θα το πάτε τώρα, το σύστημά σας, και ο άλλος ξεζουμίζει και παίρνει την υπεραξία που παράγει. Άρα λοιπόν αυτά περί κράτους φιλικού κλπ. Είναι παραμύθια για τον κόσμο και πρέπει να το αντιληφθεί. Τι είναι το αστικό κράτος? Είναι η κυριαρχία της αστικής τάξης και η θεσμοθέτηση, θα το πω έτσι, και η εξυπηρέτηση της ληστικής εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Είναι ένα σκληρό ταξικό κράτος. Και τα συμφέροντα δεν είναι ίδια όλων, είναι αντιτιθέμενα. Όσο δουλεύει ο εργάτης περισσότερο και παράγει υπεραξία, τόσο κερδίζει ο καπιταλιστής. Δεν τα μοιράζει τα κέρδη του, ούτε μοιράζονται την εξουσία πουθενά. Σε κανένα καπιταλιστικό κράτος στον κόσμο, και αφήστε αυτά ότι θα μοιράζονται και τα κέρδη, αυτά που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα έχουν πει και άλλοι. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή όλα τα υπόλοιπα κόμματα που είναι ΚΚΕ αποδέχονται, εντάξει, εμείς διαφωνούμε, αλλά αποδέχονται το καπιταλιστικό κράτος, γι' αυτό και η κριτική που γίνεται από τους υπόλοιπους είναι επιδερμική, ανούσια, από προσανατολιστική. Γίνεται στα επιμέρους, στα ψηλά, και όχι σε αυτό, στο βασικό δηλαδή, το τι είναι το κράτος. Και μάλιστα εδώ έχουμε τώρα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, με επιμέρους παρατηρήσεις αν θέλετε για τον Πρωθυπουργό, αν είναι συγκεντρωτικότερο, λες κι άμα το προηγούμενο, τα κράτη που, τα αντικρατικοί μηχανισμοί και η λειτουργία των κυβερνήσεων που δεν ήταν τόσο συγκεντρωτική, υπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα. Σε ποιον τα λέτε όλα αυτά? Και μάλιστα τώρα έρχεται και ο κύριος Βαρουφάκης με νέα, πώς να το πω, πλάθη νέο μύθο. Θα υπηρετήσει, λέει, την παρασιτική ολιγαρχία.
αυτό το κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια. Υπάρχει και ολιγαρχία δηλαδή καλή, μη παρασυντική. Όπως είναι η υγιής επιχειρηματικότητα και η άρρωστη επιχειρηματικότητα. Μαζί πάνε όλα αυτά. Δεν υπάρχει υγιής. Υπάρχει καπιταλιστική επιχειρηματικότητα, η οποία έχει νόμους και στηρίζεται στην εκμετάλλευση. Επομένως λέω, είτε βρετανικό, είτε γαλλικό, είτε γερμανικό μοντέλο, είτε φιλελεύθερο, είτε σοσιαλδημοκρατικό, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται να είναι δίκαιο αυτό το κράτος. Ούτε να αποδίδει δικαιοσύνη. Θα είναι μεροληπτικό υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, θα υπηρετεί τα συμφέροντά του και θα χτυπάει τους εργαζόμενους. Και αυτό έχει αποδειχθεί από όλους τους τύπους της διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Και βέβαια το να προσπαθείς να υπερασπίσεις ότι θα υπάρξει ένα δίκαιο κράτος με κάποιες τομές διαχειριστικές είναι κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό γενικότερα. Παρά λοιπόν τις επιμέρους διαχειριστικές διαφορές, υπάρχουν διαφορές, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν. Παρά τις επιμέρους υπάρχει συμφωνία και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα ακριβώς αυτά έκαναν. Αυτό το κράτος δεν αλλάζει σε όφελος του εργαζόμενου. Αυτό το κράτος ανατρέπεται όταν θα πάρουν απόφαση οι ίδιοι, η πλειοψηφία του λαού, αυτοί που παράγουν τον πλούτο, να τον πάρουν στα χέρια τους και να το διαχειριστούν. Τώρα δεν θέλω να πω παραδείγματα. Κύριε Πρόεδρε, έχω και τη δευτερολογία, δεν θα ξαναμιλήσω. Οπότε μπορείτε να με αφήσετε 4-5 λεπτά ακόμα. Αν θέλουμε τώρα να τα αποδείξουμε αυτά, φορολογία, είναι δίκαιο το κράτος. 15% τα διανεμόμενα κέρδη, το πήγε 10 ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, το πάει 5 τώρα η Νέα Δημοκρατία. Μισθωτός 700 ευρώ, 22%. Για ποιον λειτουργεί λοιπόν αυτό το κράτος, για τον εργαζόμενο ή για τον ζάπλουτο που δεν ξέρει που τα έχει. 5 εκείνος είναι απίστευτα αυτά και να τα ακούει ο κόσμος. 5% αυτοί που ζουν μυθική ζωή έχουν απίστευτα πλούτη, 22% τα 700 και τα 8. Δεύτερο φορά, απαλλαγές άπειρες. Και συζητάτε πραγματικά, είπα κύριε Πρόεδρε να μου δώσετε και τη δευτερολογία. Και συζητάτε αλήθεια όταν χαρίζετε δισεκατομμύρια με φοροαπαλλαγές, όταν αρνείστε να φορολογήσετε τους εφοπλιστές που έχουν 60 φοροαπαλλαγές, συζητάτε και τσακώνεστε για το αφορολόγιο, αν θα είναι 5.500 ή αν θα είναι 8.000. Και μετά μιλάτε για δικαιοσύνη και δικαιοκράτος. Δίκαιο είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, που το συγγείστε, δεν λέω είναι προσωπικό δικό σας. Αυτό το κράτος φτιάχνετε. Είναι το κράτος των λίγων που καταληστεύουν όλο τον ελληνικό λαό. Να πάμε στα αναπτυξιακά κίνητρα, άπειρα. Δισεκατομμύρια. Από πού είναι αυτά όλα? Από τον ιδρώτα και το αίμα του λαού. 5% το μεγάλο κεφάλαιο που κατέχει πάνω από 65% το ΑΕΠ στον κρατικό προϋπολογισμό και στα φορολογικά έξοδα. 95% οι εργαζόμενοι να πούνε σκληρό, βάρβαρο ταξικό κράτος με όποια πολιτική και με όποια κυβέρνηση, είτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε Νέα Δημοκρατία. Νόμοι αντεργατικοί. Τι μας λέτε τώρα? Ένα όπλο είχε ο εργαζόμενος. Έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε το δρόμο και έρχεται τώρα να τον κλείσει, να τον ανοίξει ακόμα περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λέει για την απεργία. Μα τι μας λέτε τώρα, συνελεύση, συμμετοχή, γνώμες, ανταλλαγές απόψεων, τύπου από κοινωνικοποίηση. Στο σπίτι εχμάλωτος και με τον εργοδότη πάνω από το κεφάλι του να του υπαγορεύει. Ενώ στις επιχειρήσεις δικαίωμα απολύσεων, δεν τιμωρούνται ούτε για ατυχήματα ούτε για τίποτα, ασίδωτοι πλήρως. Να, αυτό είναι το κράτος σας. Και αυτό θέλετε, αυτή την πολιτική θέλετε να στηρίξετε. Να πάω πιο πέρα, εξωτερική πολιτική. Εδώ γιατί δεν ακούστηκε κιχ από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους? Διότι ταυτίζεστε όλοι στην εξωτερική πολιτική. Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τι θα κάνει αυτό? Θα αντιμετωπίσει και την ασφάλεια την εξωτερική και την εσωτερική. Διαβάζοντας είναι η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ. Επειδή το ΝΑΤΟ μετά δεν είχε τον κομμουνιστικό κίνδυνο, όπως έλεγε, ψέματα, εφήβρε καινούριους κινδύνους. Και τα χρησιμοποίησε για προσχήματα, για να εξαπολύει πολέμους, για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών των χωρών παντού. Και βέβαια υπάρχει και μεγαλύτερη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς θέλουμε να το σημειώσουμε αυτό. Στα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας, και αυτά ανοίγουν επικίνδυνους
δρόμους συνολικά βέβαια. Εδώ έγιναν ασκήσεις καταστολής του πλήθους στην Κυλκίες. Νατοϊκές ασκήσεις. Που ήταν το σενάριο, ήταν κάποιος λαός επαναστατήκε, πάνε οι ειδικές δυνάμεις για να τον χτυπήσουν. Και βέβαια, γιατί δεν λέτε τίποτα. Γι' αυτό το κράτος που στέλνει Έλληνες σε αποστολές του ΝΑΤΟ, που συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, που συμμετέχει έμεσα και γίνεται συνένοχο στη σφαγή λαών και στην καταστροφή λαών. Μα πώς, αφού συμφωνείτε απόλυτα και γι' αυτό δεν βγαίνει καμία κουβέντα. Επομένως, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να μιλήσω για το άρθρο 113. Το κράτος ήταν πάντα αποτελεσματικό. Μια χαρά τα κατάφερε στη διάρκεια της κρίσης με όλες τις παθογένειες. Δεν υπάρχουν ραγδευτικά και αυτά. Αλλά στη βασική του κατεύθυνση ήταν φωτιά και τσεκούρι. Έκλεψε δισεκατομμύρια σε μια νύχτα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μείωσε 22% μισθούς, συντάξεις. Τσάκισε ό,τι είχε κατακτήσει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Αποτελεσματικότατο ήταν. Απλά σε κάθε φάση σκληραίνει ακόμα και περισσότερο. Οι λαϊκές ανάγκες δεν πρόκειται να καλυφθούν ποτέ. Ό,τι μπορεί να υπάρξει φιλικό για το λαό, καπιταλιστικό κράτος. Τέλος, θα αναφερθώ στο άρθρο 113 και θα το διαβάσω να μην καθυστερήσω. Που αφορά τα 200 χρόνια. Εμείς, σαν κόμμα, μελετάμε επιστημονικά την αστική εθνικοπελευθερωτική επανάσταση του 1821, που υπηρέτησε την κοινωνική εξέλιξη συντρίβοντας τη φεουδαρχία, τα φεουδαρχικά δεσμά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανοίγοντας δρόμο για τη συγκρότηση του ελληνικού αστικού κράτους. Το διαχρονικό μήνυμα και άκρος επίκαιρο του 1821 είναι ότι ο οργανωμένος λαός και ο αποφασισμένος μπορεί να αντιμετωπίσει και να νικήσει αντιπάλους που φαντάζουν πανίσχυροι και ανίκητοι. Τα θυμόμαστε, η Ιερά Συμμαχία, τώρα έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ. Οι συνθήκες μπορεί να άλλαξαν σε πολλά πράγματα, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Το μήνυμα άκρος επίκαιρο είναι αυτό, ότι την ενανωμένη οι λαοί μπορεί να νικήσουν αντιπάλους που φαντάζουν πανίσχυροι. Και επίσης το μήνυμα είναι ότι οι επαναστάσεις αποτελούν το όχημα της κοινωνικής πρόοδου, που ανατρέπει τις ιστορικά ξεπερασμένες τάξεις και την εξουσία τους. Η αστική τάξη εδώ και πάνω από 100 χρόνια έχει σταματήσει να αποτελεί δύναμη πρόοδου, γιατί τότε ήταν όντως. Η ιδεολογία που εξέφρασε τα συμφέροντα αυτής της αστικής τάξης είναι παροχημένη. Χρειάζεται να πω πολλά. 10 άνθρωποι έχουν όσο 3,5 δισεκατομμύρια εισόδημα σε όλο τον κόσμο. Ένα μόνο στοιχείο. Δεν λέω όλα. Εμποδίζει την πρόοδο της κοινωνίας. Το καπιταλιστικό κράτος, όσο και να εξυγχρονίζεται, τα είπα και πριν, όσο εξυγχρονίζεται γίνεται περισσότερο αποδοτικό για να υπηρετεί την εκμετάλλευση πιο σκληρά της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Φορέας του καινούριου ιστορικά, παρά το ιστορικό πισωγύρισμα που συνηθίζεται σε όλα τα κοινωνικά συστήματα, δεν νίκησαν με την πρώτη. Λέμε λοιπόν ότι οι φορείς του καινούριου είναι η εργατική τάξη και η σοσιαλιστική εξουσία που υπηρετεί την κοινωνική εξέλιξη αντικειμενικά τα συμφέροντα της κοινωνίας. Η πρόθεση του άρθρου 113 να κατασκευάσει ένα εθνικό αφήγημα και ενιαία εικόνα της ιστορίας της Ελλάδας επιχειρεί να συσκοτήσει τις ταξικές αντιθέσεις που συντέλεσαν στην διαμόρφωση και την πορεία του ελληνικού κράτους και πολύ περισσότερο τη διαχρονική ταξική του ταυτότητα. Ποτέ δεν ήταν κράτος όλων των Ελλήνων με την έννοια την ταξική. Επιχειρεί να προάγει το ιδεολόγημα της εθνικής ενότητας και μέσα από αυτό να παρουσιάσει τα συμφέροντα της αστικής τάξης ως συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας. Αλήθεια. Είναι ίδια. Η ληστρική εκμετάλλευση σε συνθήκες μεσαίωνα πια είναι υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί η ληστική εκμετάλλευση γίνεται από αυτούς που κατέχουν τον πλούτο. Θέλει να θωρακίσει επίσης την αστική εξουσία, να διευκολύνει την αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται από όλα τα αστικά κόμματα στο όνομα των εθνικών συμφερόντων και των αστικών δικαιωμάτων, κύριε Τριανταφυλλίδη. Και εσείς για τα εθνικά συμφέροντα φέρατε τα μνημόνια, και εσείς για τα εθνικά συμφέροντα με τους Αμερικάνους και με τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ, και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία, σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς
Δεν συμφωνούμε, καταψηφίζουμε το άρθρο 113. Το ΚΚΕ θα προβάλλει πλατιά στο λαό με δικές του εκδηλώσεις τις θέσεις του και φυσικά θα πάρει μέρος σε όποιες συζητήσεις κληθεί, προβάλλοντας την πραγματική ιστορία της χώρας από αυτήν τη σκοπιά.